Πάμε. Αχιλλέας στον ΠΑΟΚ από το 2015, ενηλικιώθηκε στο σπίτι της Ακαδημίας, έγινες πρωταθλητής, φοιτητής, έπαιξες στο Βόλο, στη Νίκη Βόλου. Πάλι εδώ, ένας από των αρχηγών του ΠΑΟΚ Β. Πώς είναι να περιμένεις αλήθεια 3 μήνες για να αρχίσει το πρωτάθλημα? Όταν είχε ξεκινήσει η προετοιμασία τέλη Ιούλη, ο προγραμματισμός της ομάδας ήταν για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα μέσα Σεπτέμβρη. Εμείς κάναμε την προετοιμασία μας, δουλέψαμε σκληρά όλη η ομάδα, δώσαμε τα φιλικά, πήγαμε καλά και μετά από κάποια στιγμή περιμέναμε πώς και πώς να μας ανακοινώσουν ότι κοιτάξτε, το Σαββατοκύριακο παίζετε. Αυτή ήταν. Είχαμε μια μεγάλη αναμονή και μια μεγάλη επιθυμία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θύμησε μου τη σχολή που είσαι. Οικονομικά στο Βόλεϊ. Ο πρωταθλητισμός και η φοιτητική ζωή μπορούν να συνδυαστούν? Κάποιες φορές το έχω καταφέρει στη ζωή μου, κάποιες φορές έχω κάνει λίγο το πανεπιστήμιο στην άκρη, αλλά πιστεύω ότι με το κατάλληλο πρόγραμμα μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, να συνδυάζει το ποδόσφαιρο και με κάτι άλλο. Γιατί ποδόσφαιρο και όχι τένις, ας πούμε? Όταν ήμουν μικρός είχα ένα μπαλάκι του τένις, τώρα που είπατε τένις, είχα ένα μπαλάκι του τένις σπίτι και άρχισα να το κοπανάω στον τοίχο και άρχισα να κάνω ποδαράκια, άρχισα να σουτάρω με αυτό και ο πατέρας μου μετά με πήγε σε μια ακαδημία. Και δεν με είχαν γράψει τότε στην Ακαδημία γιατί ήμουν πολύ μικρός, δηλαδή είχα πάει 3-4, δηλαδή από τόσο παλιά είχα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Και ναι, δηλαδή ήταν σαν έμφυτο κάτι, πιστεύω. Περιέγραψέ μου την καλύτερη σου μέρα στη δουλειά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια συγκεκριμένη μέρα, αλλά το να σκεφτώ ότι μετά από κάποια προπόνηση, μετά από κάποιο μάτς είπα «Μπράβο Αχιλλέα, τα κατάφερες καλά σήμερα, έκανες καλά πράγματα», αυτό πιστεύω είναι μια καλή μέρα στη δουλειά. Ποιον θαυμάζεις, από ποιον θα ήθελες να πάρεις συνέντευξη? Από τον Παναγιώτη που είναι εδώ και με κάνει νοήματα αρχικά. Και εντάξει, αυτός ο ποδοσφαιριστής που θαυμάζω είναι ο Μέση. Θα ήθελα να το ρωτήσω πολλά πράγματα για το πώς ξεκίνησε, για το πώς είναι να είσαι ο καλύτερος παίκτης. Περιέγραψες έναν τυφλό, μια επίθεση που ξεκινάει από σένα και καταλήγει σε γκολ. Παίρνω την μπάλα από τα στόπερ. Τον Παναγιώτη. Από τον Παναγιώτη συγκεκριμένα, ναι. Οδηγάω λίγο την μπάλα, παίζω δεξιά στον Γκάλου, με παίζει ξανά μέσα. Αλλάζω παιχνίδι στο Ζήση, στο Χατζηστραβό. Βγάζει κάθετη στο Γαϊτανίδη που φεύγει στο χώρο γιατί είναι γρήγορος. Και σπάει την μπάλα και ο Γκόρντε σκοράρει με μία επαφή από το πέναλτι. Κάτι που θέλεις πολύ και θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να το καταφέρεις? Αυτό που θέλω πολύ είναι κάποια στιγμή να καταφέρω να μπορέσω να βιοποριστώ από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να μπορώ να πω ότι τώρα είμαι καλά. Και συνεχίζω, αλλά αυτό που θέλω είναι και να συνδυάσω και το ποδόσφαιρο και με τις σπουδές μου κάποια στιγμή να τελειώσω και το πανεπιστήμιο. Είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος στόχος, να πω ότι τα κατάφερα και τα δύο. Αχιλλέας Αλαμούρας, 21, κεντρικός μέσος.